Η δικηγόρη της Πάτρας κρέμασαν χθες τις γραβάτες τους στα παράθυρα των γραφείων τους και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το δικαστικό μέγαρο σε μία ακόμα κινητοποίηση διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό. Υπενθυμίζεται ότι οι δικηγόροι βρίσκονται σε αποχή διαρκείας από τις αρχές του χρόνου, διαμαρτυρώμενοι για τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται στο νομοσχέδιο Κατρούγκαλου. Παρά το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις διαρκούν επί μακρόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου εκτίμησε πρόσφατα ότι δεν έχει αναλυφθεί μέχρι τώρα καμία πρωτοβουλία από την κυβέρνηση που να ικανοποιεί τα αιτήματα του Δικηγορικού Σώματος για απόσυρση του αντιασφαλιστικού προσχεδίου και χορήγηση ποσοτικοποιημένων στοιχείων, ώστε να εκκινήσει από μηδενική βάση ένας ουσιαστικός διάλογος με όλους τους κοινωνικούς φορείς. Η πανελλαδική αποχή των δικηγόρων συνεχίζεται μέχρι και αυτή την Παρασκευή, 4 Μαρτίου, και αναμένεται να παραταθεί τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα μέχρι και την καθαρά Δευτέρα. Ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό μέγαρο είναι ο τόπος που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Όσο είμαστε δυνατοί ακόμα, θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τον τόπο της εργασίας μας. Εάν ψηφιστεί το ασφαλιστικό, προφανώς θα κλείσει για όλους μας ο χώρος της εργασίας μας. Αυτή την ώρα παλεύουμε για το δικαίωμα στην εργασία. Ένα δικαίωμα ιερό. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να περάσει στον κόσμο είναι ότι δεν παλεύουμε μόνο για το δικό μας δικαίωμα, παλεύουμε και για το δικαίωμα των υπόλοιπων ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εμάς και αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις, δηλαδή τον ίδιο κίνδυνο καταστροφής και αφανισμού. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο νομοσχέδιο που επίκειται να ψηφιστεί. Προσπαθούμε να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι συντεχνιακό το θέμα. Αφορά όλους τους πολίτες και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αφορά όλους τους πολίτες που θέλουν κάποιον συλλειτουργό, έναν δικηγόρο, να τους βοηθήσει στις υποθέσεις τους. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, είμαστε 50 και πλέον μέρες σε αποχή. Μέχρι στιγμής έχει σταματήσει ο διάλογος με το Υπουργείο, δεν δίνει κανένα σημασία. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, έχουμε κάνει αναλογιστικές μελέτες, έχουμε κάνει προτάσεις πώς μπορούν να είναι βιώσιμα τα ταμεία μας. Υπάρχει σιγή ιχθύος από πάνω από το Υπουργείο. Νομίζω λοιπόν ότι με τέτοιες ενέργειες τουλάχιστον να καταλάβει ο κόσμος και να αφυπνιστεί ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι υπάρχουν επαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο για πάρα πολύ καιρό. Γιατί καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχουμε μείνει μόνοι μας. Λοιπόν, εδώ που φτάσαμε θα πάει μέχρι τέλους. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Σήμερα υπάρχει ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων στην Αθήνα. Και θα συνεχιστεί και η απεργία και η αποχή και άλλες μορφές δράσης.